Λοιπόν, και να περάσουμε στις αθλητικές μας ειδήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Σπύρος Γιαννιώτης κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης. Ο Έλληνας πρωταθλητής επανέλαβε τον άθλο του 2011 στη Σαγκάη και τερμάτισε σε χρόνο 1 ώρα 49 λεπτά 11 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, αφήνοντας πίσω του τον Γερμανό Τόμας Λούρτς και το χρυσό Ολυμπιονίκη του Λονδίνου, τον Τινίσιο Σάμα Μελούλη. Ο Μάκης Τσίλκος θα μας ενημερώσει για τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Σπύρου Γιαννιώτη. Για μία ακόμη φορά λοιπόν θριάμβευσε στα 10 χιλιόμετρα κολύμβησης, όπως είπαμε. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δενιά, από την Πανέμο του Βαρκελόνη, που συνεχίζει να μας δίνει μεγάλες επιτυχίες σε εμάς τους Έλληνες από το 92 με την Βούλα Βατουλίδου μέχρι και σήμερα με τον Σπύρο τον Γιαννιώτη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και το πρωί είχαμε τη μεγάλη νίκη της ελληνικής μας ομάδας του πόδου στα ύπη του Μαυροβουνίου με 14-8. Ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο οποίος είναι κοντά μου, τριάνδρωσε ξανά και αφιέρωσε την επιτυχία του σε όλους τους Έλληνες, δίνοντας έτσι ένα έναυσμα για να αναθαρίσουν όλοι τους και να βρουν μπροστά με βάση και τις επιτυχίες που φέρνει ο αθλητισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Τον έχω εδώ δίπλα μου να μας πει δύο λόγια. Ναι, βεβαίως. Κύριε Γιαννιώτη, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια καταρχήν για μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που καταφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς, έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα με την ΕΔ, δεν μπόρεσε να δει ο κόσμος τη χώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, είναι από πραγματικά προβλήματα, αλλά μέσα από κάποιες διακρίσεις μπορούμε να δείξουμε τη χώρα μας. Κύριε Γιαννιώτη, είναι η δεύτερη φορά για σας, για αυτή τη μεγάλη σας επιτυχία. Πραγματικά έχει χάσει ο κόσμος τη δυνατότητα να δει αυτή την επιτυχία σας, γιατί αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι με την ΕΡΤ, θα υπήρχε η δυνατότητα της εικόνας. Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό το συζητάμε όταν μάθαμε ότι η ΕΡΤ των προβλημάτων που έχει δείξει όλοι στο κρατικό κανάλι, σκεφτήκαμε ότι για εμείς τα βήματα που είμαστε, που είχαμε τις προβολείς και είμαστε ραστηριακά που περιμένουμε από το κρατικό κανάλι να μας δείξει την προσπάθειά μας, είναι αυτό το κλείσιμο και το μαύρο συνέχεια. Κύριε Γιαννιώτη, το περιμένατε? Να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα να κερδίσω, ήμουν σε μια καλή κατάσταση. Μέχρι την κούρσα ένιωσα καλά, μπήκα μπροστά στα 17 χιλιόμετρα και εκεί άρχισα να πιστεύω ότι μπορώ να διακριθώ. Όσο πέραγα τα μέτρα, πίστευσα και στην πρώτη θέση. Έτσι και στο τέλος προσπάθησα ό,τι είχα και δεν είχα και κατάφερα αυτό. Το λέω αυτό γιατί κάνατε στις δηλώσεις σας είπατε ότι είναι απίστευτο αλλά αληθινό και μιλήσατε για μια ιδιαίτερα τρελή κούρσα. Ναι, ήταν μια κούρσα, θα έλεγα μετά το 7ο χιλιόμετρο, φάνηση, κούρσα αυτοκτονία. Αλλά τελικά δεν αυτοκτονήσα το εισαγωγικό, γιατί μπήκα πολύ δυνατά μπροστά και έδινα πολύ γρήγορο ρυθμό. Και δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα να φτάσω μέχρι το τερματισμό και την ίδια ταχύτητα θα αρχίσει να νιώθω την κούραση. Αλλά τελικά το κατάφερα με υπερπροσώθεια πραγματικά. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια για τη δεύτερη φορά που κατακτήσατε το χρυσό μετάλλιο, κάτι που δεν είχε γίνει πέρυσι στους Ολυμπιακούς και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα είχε στεναχωρηθεί που δεν τα είχατε καταφέρει. Πού αφιερώνετε αυτή την επιτυχία σας, κύριε Γιαννιώτη? Την οικογένειά μου εννοείται, στη γυναίκα μου, στον προπολιτήμο μου, είμαστε πολλά χρόνια και έχουμε κάνει και περματή και εννοείται στη χώρα μου, που αυτό ήθελα να είναι από πέρσι, αλλά άργησε ένα χρόνο. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια από όλους εμάς. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ εγώ βέβαια εκ μέρους όλων των Ελλήνων για αυτή τη μεγάλη σας επιτυχία, για το δεύτερο χρυσό μετάλλιο και σας ευχαριστούμε και για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον Μάκη Τσίλκο. Και να δούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το βίντεο με την κούρσα και τη στέψη του κυρίου Γιαννιώτη.
Το χρυσό μετάλλιο στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας κατέκτησε ο Σπύρος Γιαννιώτης στο Παγκόσμιο Υγρό Στίβου στην Ισπανία και διατήρησε τα πρωτεία στο άθλημα μετά από το χρυσό στη Σανγκάη. Ο Έλληνας πρωταθλητής που κατακτά το τέταρτο μετάλλιο του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα τερμάτισε με χρόνο 1:49.11 και παρότι πέρασε 46 στα 2,5 χιλιόμετρα και 25 στα 5 χιλιόμετρα έκανε το μερό φίνις φτάνοντας στην πρώτη θέση. Ο Σπύρος Γιαννιώτης που κολυμπά σε παγκόσμια πρωταθλήματα από το 2001 και τη διοργάνωση στη Φουκουόκα ήταν απλά συγκλονιστικός στα νερά της Μπαρσελονέτα και εκεί στην καρδιά της Καταλωνίας έγραψε μια ακόμη χρυσή σελίδα για τον ελληνικό ερασιτεχνικό αθλητισμό που δεινοπαθεί. Πέρσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου είδε το μεγάλο όνειρό του η κατάκτηση ενός μεταλλίου να βυθίζεται στα νερά της λίμνης Hyde Park. Από τότε έμοιαζε πληγωμένο θηρίο, ακόμα και παραμονή σε αναχώρησή για την Βαρκελόνη, στιφογίζεται εκείνη η χαμένη ευκαιρία στο μυαλό του. Στην κούρσα για 5 χιλιόμετρα ήταν εξαφανισμένος, αλλά με τακτική που επέλεξε δικαίωσε απόλυτα τόσο τον ίδιο όσο και το τεχνικό του Νίκο Γέμελ. Στο πέρασμα, στα 2,5 χιλιόμετρα, ο Σπύρος Γιαννιώτης ήταν 46ος. Στα 5 χιλιόμετρα ανέβηκε στην 24η θέση και από εκεί και μετά έβαλε 6η και ποιος τον είδε. Ξαφνικά βρέθηκε στην κορυφή της κούρσας, κάπου στα 7,5 χιλιόμετρα, ευνηδιάζοντας τους πάντες και έμεινε εκεί με ένα τρελό τελευταίο 1500, δίνοντας τεράστια μάχη με τον Γερμανό Τόμας Λούρτς, που προσπάθησε να τον κυνηγήσει μέχρι το τέλος και τον Ολυμπιονίκη στην απόσταση και πρωταθλητή κόσμου πριν από 2 ημέρες, Ουσάμα Μελούλη, από την Ισία και έμεινε στην 3η θέση. Με αυτόν τον θρίαβο, ο Σπύρος Γιαννιώτης έγινε ο πρώτος αθλητής που καταφέρει να διατηρήσει τον τίτλο του στην απόσταση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς ο Ρώσος Βλαντιμίρ Ντιατζίν τις 2 νίκες του τις είχε πετύχει σε διαφορετικές διοργανώσεις. Τη δική του προσπάθεια στην κούρσα έκανε και η νέα ελπίδα της ελληνικής κολύμβησης στην απόσταση ο Αντώνης Φωκαίδης, που τερμάτισε στην 32η θέση.